σε κάθε επέτειο συνήθως γίνεται και μία, θα λέγαμε, κριτική και αναπόληση των συνθηκών που ξεκινάει κάτι και το πώς είναι σήμερα. Δύο κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν από τότε. Πρώτο θέμα, μας αφορά άμεσα, εργάσιμος χρόνος. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα. Ξεκινάμε σχεδόν από την αρχή, για να υπερασπιστούμε κάποια πράγματα. Δεύτερον, πόλεμος, 1922. Από δεύτερη ενός τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος από την Μικρασιατική καταστροφή και σήμερα είμαστε εμπλεκόμενοι σε πάρα πολλά μέτωπα ανά την περιοχή με αποφάσεις κυβερνήσεων και ενώσεων διακρατικών. Αυτό που μας καίει άμεσα επίσης αυτήν την εποχή είναι δύο θέματα, ένα δίτυχο θα λέγαμε, όπως είναι η ακρίβεια και η μισθή. Μονοπολεί τη συζήτηση των εργαζομένων μεταξύ μας σε όλους τους χώρους δουλειά και κλάδους. Οι εκτόπισες του δημού σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής αναγκαιότητας, όπως είναι η ενέργεια, τα καύσιμα, κόστος στέγασης, μεταφοράς κτλ., βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με την εξέλιξη του παρόντος μισθού, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων, οδηγώντας στην ανέχεια και την απόγνωση. Γι' αυτό το λένε εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ που το βιώνουν από δύο και τρεις πλευρές ταυτόχρονα. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, βιώσαμε μία ακόμα απογοήτευση, καθώς τα 50 ευρώ μεικτά αύξηση είναι το ποσό που μάλλον επιτρέπουν οι οικονομικές συγκυρίες και οι αδοχές οικονομίας. Αλήθεια, πόσο ανεξαρτώμενες όμως είναι οι αξίες των μισθών με τις οικονομικές δυνατότητες και την ανάπτυξη. Θετικό πρόσημο ανάπτυξης, επίτευξη υψηλών ποσοστών τζίρου και κερδών, συνεπάγεται αυτομάτως και ανάλογη αύξηση μισθών. Ας δούμε συνάδελφοι τι γίνεται σε ένα βασικό κλάδο που ανήκει στην ευθύνη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Μιλάμε για τον κλάδο του εμπορίου και ειδικότερα για τον χώρο του σούπερ μάρκετ. Για την κατηγορία των επιχειρήσεων δηλαδή που δεν κατάλαβαν ποτέ τα τελευταία 12 χρόνια τι πάει να πει η οικονομική κρίση. Που στην περίοδο της πανδημίας ήταν οι μόνες επιχειρήσεις που όχι μόνο δεν ανέστηλαν στο παραμικρό τη δραστηριότητά του, αλλά του δόθηκε και η ευκαιρία να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν και άλλες δραστηριότητες όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές που μετά από την πανδημία μπουκώσανε με κέρδη καταπίνοντας κάθε είδους πας, τα οποία ήταν στην πλειοψηφία τους κομμένα και ραμμένα για να ενισχύσουν το παρεμπολόγιο του σούπερ μάρκετ. Μετά από μια σύντομη περίοδο ανακατατάξεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, δημιουργήθηκαν τεράστιοι όμιλοι που μονοπολούν πλέον το χώρο και έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν όχι μόνο την τιμή, αλλά και την ποιότητα στα βασικά είδη διατροφής της λαϊκής οικογένειας. Τα νούμερα τζίρων και κερδών που βλέπουν κατά καιρούς στο φως της δημοσιότητας προκαλούν ζάλι. Οι επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ δείχνουν τη δυναμική του κλάδου, ο οποίος πια ενσωματώνει και άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η αγορά ακινήτων, βιομηχανία, μεταφορές και άλλους, καθιστώντας έναν από τους πιο κερδοφόρους κλάδους της οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ότι κατά το τελευταίο έτος οι 5 μεγαλύτεροι όμιλοι στο σούπερ μάρκετ άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Η δυναμική της θέσης τους αποδεικνύεται και από τη δημιουργία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ως μέσο για την επίτευξη των στόχων τους. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του εκπροσώπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, του κ. Μασούτη, με τη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Εργασίας, ότι συμφωνεί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ είναι 39 ευρώ καθαρά, αλλά αυτά είναι να συνοδεύεται και με μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όπως φοροαπαλλαγές και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Και τα λένε αυτά όταν το 95% του προϋπολογισμού πέφτει ήδη στις πλάτες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και τον τρελό ρυθμό ανάπτυξη του κλάδου, ποια είναι η θέση των εργαζομένων, ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται και ποια είναι τα αμοιβή τους για τους τζίρους και τα κέρδη που παράγουν. Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στους χώρους εργασίας που πολλαπλασιάζονται τα τελευταία 10 χρόνια, οι επαγγελματικές ασθένειες, οι δεκάδες μορφές ελαστικών σχέσεων εργασίας που εφαρμόζονται με το έτσι θέλος εργοδοσίας και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας που αλυσοβαίνουν με απάνθρωπους όρους εργαζόμενους, δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυχάνονται οι τζίροι και τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων. Μήπως οι μισθοί όμως ακολουθούν τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων, εξομαλύνοντας λίγο την κατάσταση? Ούτε κατά διάνοια. Ο μέσος μισθός στον κλάδο είναι ίδιος ή λίγο υψηλότερος από τον εκάστοτε κατώτερο μισθό. Όσες επιχειρήσεις δίνουν το κάτι παραπάνω τον κατώτατο, το δίνουν με τη μορφή επιδόματος ή κεφαλούς παροχής, εξελευθεριότητας κλπ. Αποκλείοντας οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να προκαλέσει μελλοντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη αν αναλογιστούμε ότι στον κλάδο του σούπερ μάρκετ κυριαρχεί υποαπασχόληση και δεκάδες μορφές ελαστικών σχέσεων εργασίας, κρατώντας τους εργαζόμενους πολύ πίσω και από αυτόν τον κατώτερο μισθό. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει, συνάδελφοι, είναι τι κάνουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Ποια είναι τα αιτήματά τους και ποιοι αγώνες για την επίτευξή τους.
και ενώ στον χώρο δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά σωματεία με χιλιάδες μέλη και θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια ανάλογη αντίδραση σε αυτή την καθημερινότητα που επιβάλλουν οι μεγαλοεργοδότες του χώρου, τουναντίον τηρούν εισηγή ευθείως προσπαθώντας να διαχειριστούν την αγανάκτηση και το θυμό που κυριαρχούν στους χώρους δουλειάς. Η πλειοψηφία των σωματείων αυτών αποτελούν και τώρα ακόμη τα στηρίγματα της σημερινής πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας και ασπάζονται όπως και αυτή τον κοινωνικό εταιρισμό. Έτσι, αντί να προβάλλουν τις απαιτήσεις και τα σύγχρονα αιτήματα των εργαζομένων σε διαπραγματικές αυξήσεις μισθών, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, πλήρη απασχόληση με δικαιώματα, αρκούνται στα ψίχουλα που μπορεί να πέσουν από το τραπέζι την ώρα που η εργοδοσία ξεποκαλίζει τα κέρδη της. Καλλιεργούν την ιτοπάθεια στους εργαζόμενους και κυρίζουν την αποτελεσματικότητα των αγώνων, καλώντας τους να συμβιβαστούν έστω και με τα λίγα, αφού αυτά είναι περισσότερα από αυτά που δίνει η κακή κυβέρνηση σε κατώτερο μισθό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασία που υπέγραψε η διοίκηση του Παρελθοντικού Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων του Σκλαβενίτη το Δεκέμβριο του 2023. Μια σύμβαση όμως συνάδελφε δεν λέγεται συλλογική γιατί καλύπτει υπό τους όρους τις μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενους όπως στην περίπτωση αυτών των σωματείων. Λέγεται συλλογική γιατί είναι και αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων. Είναι αιτήματα που γεννιούνται από τις ανάγκες των εργαζομένων και εκφράζονται μέσα σε γενικές συνελεύσεις. Είναι αποτέλεσμα της οργάνωσής τους και των αγώνων τους για να διεκδικήσουν ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Όλα αυτά όμως αποτελούν συνειδητή επιλογή των διοικήσεων αυτών των σωματείων ότι θα πρέπει να μείνουν μακριά από τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και παρατηρούμε την εξής οξύμορη εικόνα. Από τη μια να βάλουν με ανακοινώσεις τους κατά της κυβέρνησης που συνεχίζει τον αντεργατικό νόμο Βρούτση Αυξιόγλου, καθορίζοντας τον κατώτατο μισθό χωρίς τη συμμετοχή του κινήματος, και από την άλλη η πλειοψηφία των διοικήσεων αυτών των σωματείων κάνει ακριβώς το ίδιο στο μικρό κόσμο της κάθε επιχείρησης, το καθένα διαπραγματευόμενο με την εργοδοσία, χωρίς πιο πριν να έχει ακούσει γνώμες, προτάσεις και προβληματισμό των εργαζομένων που εκπροσωπεί. Όσο όμως και να προσπαθούν να φημώσουν τη φωνή των εργαζομένων, αποδεικνύεται κάθε μέρα και δυσκολότερο. Νιώθουν ήδη την ανάσα των εργαζομένων και των διαθέσεών τους, προκειμένου να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί, παραμερίζοντας συμβιβασμένης ηγεσίας, των σωματείων βγαίνοντας μπροστά και διεκδικώντας. Μόνο η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, άμεση και πλήρη επαναφορά των τριετιών ορίμανσης χωρίς χαμένα χρόνια δουλειάς από το 2012 μέχρι το 2024, όπως θέλουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Σύγχρονοι όροι εργασίας και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς μπορεί να ανατρέψει τη μίζερη ζωή στην οποία μας έχουν καταδικάσει. Είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη και κάτι που μπορούμε να το αποσπάσουμε. Αυτό όμως, συνάδελφοι, δεν θα γίνει από μόνο του, ούτε θα μας το χαρίσει κανείς. Θα το καταφέρουμε την οργάνωσή μας και τους αγώνες μας. Αυτό δείχνει εμπειρία τόσο των προηγούμενων χρόνων όσο και τώρα. Αυτό απέδειξαν οι υποδόμοι και οι μεταλλεργάτες στην αγροτική ζώνη με την επιβολή των κλαδικών του συμβάσεων. Συμβάσεις που επιβάλλουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρώνουν το 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, επιβάλλουν να πληρώνεται υπερορία από την πρώτη ώρα, καταργώντας την πράξη όλους τους άλλους αντεργατικούς νόμους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνουν υπογραφές επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε εργοστάσια όπως στη Δέλτα, στο Δημητρίου, στην ΕΜΕΚ, στο Μαραγκάκι, με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και κατοχυρώντας το 8ωρο. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται στην Costco, στην Teleperformance, στην WebHelp, στην eFood, στην Exi, σε δεκάδες εργοστάσια, στα τρόφιμα ποτά, στο μέταλλο, στο φάρμακο, σε μεγάλα κατασκευαστικά εργοτάξια. Αυτό απέδειξε και ο μεγάλος αγώνας των εργατών της Largo, της Μαναμαντίνα, των Πετρελαίων και των Λιπασμάτων Καβάλας για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας και τα συλλογικά τους δικαιώματα. Μπροστά μας έχουμε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς όλοι μας θα αποφασίσουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα και θα πρέπει να είμαστε στους χώρους εργασίας και όχι να κάνουμε χαρτοπόλεμο με ανακοινώσεις. Και να διευκρινίσω και κάτι. Επειδή μερικοί μπερδεύουν ίσως τον πόη με τον ίσιο τους, κάνουμε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση το εξής. Τα εργατικά συνδικάτα και οι ομοσπονδίες θα ξαναποκτήσουν σύντομα τα ταξικά χαρακτηριστικά που τους αρμόζουν. Θα ξαναβρεθούν δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου πολεμώντας τα δικαιώματά του. Θα ξαναεπιστρέψουν στις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκαν στην ίδρυσή τους, όπως και η Ομοσπονδία πριν από 100 χρόνια. Η σύγκρουση μεταξύ της εργατικής τάξης και των εκμεταλλευτών της είναι αναπόφευκτη και προβλέπεται σκληρή. Και αλλήμονος αυτόν που θα θελήσει να σταθεί στη μέση. Σας ευχαριστώ πολύ.